Αμενόφης μπροστά από την αφετηρία, ενώ η Όλας παραβίασε την πόρτα. Το βλέπετε εδώ, περιμένουμε να επιστρέψει και πάλι στην αφετηρία. Θα εξεταστεί βέβαια από τους γιατρούς μήπως έχουμε τραυματισμό. Ενώ πάντα περιμένουμε να πάρει θέση και ο Αμενόφης. Τώρα οδηγείται στην αφετηρία, ο Στρόκ Τζένος ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί. Παίρνει θέση και πάλι ο Ιόλας, έχει μπει και ο Αμενόφης και πάντα περιμένουμε τον Στρόκ Τζένο. Όλα έτοιμα. 8 τριετής μέδεν στα 1400 μέτρα. Περιμένουμε πάντα τον αφέτη για την εκκίνηση. Τώρα σηκώνει τη σημαία, τα λόγα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Από νωρίς για την πρωτοπορία προσπαθούν αρχικά ο Πουερτορίκο, πιέζει ο Γιάννης Φούσκα απ' έξω όπως και ο Στρόκ Τζένος. Στην πρωτοπορία τελικά βγαίνει ο Στρόκ Τζένος και ο Αμενόφης απ' έξω θέλει να το πιέσει. Πουερτορίκο, Γιάννης Φούσκα ακολουθούν σκοπός απ' έξω, ακόμα πιο πίσω Τσιρίγο, ενώ ο Dangerous Boy και η Όλας έμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις. Ο Αμενόφης τελικά πιεζόμενος θα καταφέρει να βγει μπροστά. Θα μείνει στην δεύτερη θέση ο Στρόκ Τζένο. Στη συνέχεια ο Πουερτορίκο και Γιάννης Φούσκ. Ακόμα πιο πίσω Τσιρίγου απ' έξω καλπάζει ο σκοπός. Dangerous Boy και η Όλα σταθερά στις δύο τελευταίες θέσεις. Λίγο πριν από το ύψος των 600 μέτρων. Καμία αλλαγή στην διάταξη των αλόγων. Πάντα οδηγεί ο Αμενόφης. Ακολουθούν Στρόκ Τζένο και Πουερτορίκο. Ενώ ακόμα πιο πίσω έμειναν οι υπόλοιποι με τον Γιάννη Φούσκ, δηλαδή τον Τσιρίγο, ο σκοπός καλπάζοντας απ' έξω και Dangerous Boy και η Όλας πάντα στις τελευταίες θέσεις. Και τώρα πάμε για την τελική ευθεία και πλέον αρχίζουν να πλησιάζουν τον κοτοπόρο Αμενόφη. Καταρχήν ο Πουερτορίκο που κάνει την επίθεσή του, ενώ συνεχώς απ' έξω έρχεται και ο Dangerous Boy, προαλεύει και ο Γιάννης Φούσκ από την εσωτερική. Τα τελευταία μέτρα από Πουερτορίκο, Γιάννης Φούσκ και Dangerous Boy. Πολύ δυνατά απ' έξω Γιάννης Φούσκ, αλλά παλεύει δυνατά ο Dangerous Boy απ' έξω πάνω στον τερματισμό Πουερτορίκο. Στη συνέχεια βέβαια θα μείνει ο Γιάννης Φούσκ και ο Ιόλας. Τέσσερα, πέντε, δύο, τρία. Θα δούμε και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα. Πουερτορίκο απ' έξω Dangerous Boy. Από την εσωτερική ο Γιάννης Φούσκ. Στη συνέχεια ο Ιόλας. Τέσσερα, πέντε, δύο, τρία. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά το αποτέλεσμα. ...17,82 η απόδοση του τετραπλού. Το δίδυμο 73 λεπτά. Τελικό Γκανιάν για τον φαβορή 55 λεπτά, Πλασέ 35 λεπτά και 57 λεπτά για τον δεύτερο. Το τρίο πρώτο συνδυασμός 2-4-5, 1,79. Το φορκάστα 4x5, 1,60. Το τράικάστα 4-5-2, 6,77. Και βλέπετε σε επανάληψη την έκτη υποδρομία.
Πάντα από βίντεο βέβαια παρακολουθούμε την έκτη υποδρομία, όπου από νωρίς οδήγησε, όπως θα θυμάστε, πιεζόμενος ο Αμενόφης και αναβάτης Φίλιππος στο μικρόφωνο. Άλλο ένα σκληρό άλογο που ήθελε πολύ δουλειά στα μέσα της ευθείας, ή η κούρσα δεν το έφερε πολύ. Το άλογο πράγματι αυτό είναι στέγερ. Καταλάβαμε ότι αυτές είναι οι ιδιότητες του. Πήγαμε μαλακά στην αρχή και απέδωσε το άλογο στο τέλος με το κατάλληλο φήμις και ήρθε το άλογο κέρδισε. Να ευχαριστήσουμε τον αναβάτη Φίλιππο, σίγουρα η στάση του αλόγου. Άλλο ένα άλογο που κέρδισε λόγω Φίλιππου, μας είπε ο προπονητής του. Και βέβαια θα μας πει περισσότερα, Χρήστο. Φτάνουν αυτά, μας είπε ο κύριος Θοδωράκης. Ακούσατε λοιπόν και εσείς τις δηλώσεις προπονητή και αναβάτη στην υποδρομή αυτή. Πραγματικά ένα άλογο που στα τελευταία μέτρα ήρθε πάρα πολύ δυνατά και έκλεψε την νίκη από τον Πόρτο Πουέρτο Ρίκο και από τον Γιάννη Φούσκ που μάχονταν μέχρι και στα τελευταία μέτρα. Είδατε για μία ακόμη φορά την εξέλιξη της συγκεκριμένης αναμέτρησης. 4-5-2-3 λοιπόν το αποτέλεσμα.